vado in tribunale. Volevo fare il boss, ma quale rap? Orologi. Όχι ρε. Περνάει η ομάδα μου, βλάκα κάνε πιο γη. Του 33, είμαστε στην κορυφή. Λευτεριά σ' όλα τα αδερφιά που είναι μες στη φυλά. Like all you
Μια χαρά είσαι ρε, σβήσε. Ωραίος, να κάνεις τουλάχιστον παράλληλο παρκάρισμα. Μπα, θέλει μυαλό βλάκα. Θα κυβέρνει το καράβι η αγάπη μας. Να βαγίσαμε και δυο μας. Απ' τα λάθη μας δεν πιστέψαμε. Δεν φτάνει που πάρκαρε σε σημείο το οποίο απαγορεύεται γιατί είναι λεωφόρος. Ο μάγκας έχει καβαλήσει εδώ πέρα και το πεζοδρόμιο, ούτε που τον νοιάζει. Έλα τώρα βγείτε να πείτε, επειδή δεν μπορεί να έχεις αυτό το αμάξι. Και αν είσαι έτσι γιατί δουλεύεις. Πείτε τις σ***ες σας πάλι μερικοί στα αρχίδια μου. Ωραίος, ωραίος ο Φέδων. Μπράβο Φέδων. Μπράβο Φέδων. Σταμάτα, όπα, όπα. Θα κυβέρνει το καράβι η αγάπη μας. Να βαγίσαμε και δυο μας. Απ' τα λάθη μας δεν πιστέψαμε ποτέ. Πήγε για να πεταχτεί έξω. Έλα. Εδώ δεις εκεί πέρα, χτύπησε πάνω στο πεζοδρόμιο. Παιδιά, δείτε τι έχω πάθει. Με σκεπάζουν τα νερά, παιδιά, με σταμάξει. Παναγία μου. Ω. Ω. Δεν ξέρω τι να κάνω, παιδιά. Ας σκοτώ στον κόσμο, ρε παιδιά. Αυτό λοιπόν, το παλικάρι, τι έψαχνε στο ΚΑΤ? Ήταν ένας ασθενής, απίστευτο και όμως ελληνικό. Πήγε ο άνθρωπος, ωστόσο δεν βρήκε που να παρκάρει και πού το έβαλε. Πού το έβαλε? Εκεί που περνάνε τα φορεία και δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν όλοι οι άλλοι ασθενείς. Απίστευτο, είναι το βλέπετε. Μέσα από το ΚΑΤ, έβαλε το smart του εκεί. Έγινε γνωστό από το
Facebook αυτή εδώ η εικόνα της ντροπής και υπό Εδίν όμως μας λέει ότι αυτό το Μήπως ο άνθρωπος ήταν κάτι έκτακτο και το αναγκάστηκε να το κάνει αυτό. Χριστό μου, τι ράμπα απ' έξω και μετά πάει πάνω στο κορμί. Δεν μπορούσε να μετακινηθεί. Ένας άνθρωπος δεν υπήρχε πριν να τον σταματήσει. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί δεν υπήρχε κάποιο security εκεί. Γιατί έφτασε στη ράμπα σταματάς. Και σε πάνω έψαχνε, λέει, τραυματιοφορέα, δεν μπορούσε να βρει, ήταν βάρη, δεν μπορούσε να μετακινηθεί. Αυτές είναι οι πληροφορίες. Ωστόσο, είναι απαράδεκτο αυτό το οποίο έγινε, γιατί είπαμε και άλλοι ασθενείς πρέπει να εξυπηρετηθούν. Θα χτυπήσει κανέναν άνθρωπο εκεί τώρα.